tax the rich, feed the poor, don't ever on old rich no more. Πώς βλέπετε αυτό σου μετά από 10 χρόνια? Ωραία. Με λένε Σάκη, πάω του Αθηνικίου και τα επόμενα 10 χρόνια θα ήθελα να έχω πετύχει τους στόχους της ζωής μου. Δηλαδή διάφορους, όπως θα τελειώσω τις σπουδές μου. Έχει μετά, βλέπουμε, πάω φαντάζομαι. Τι σου λέει, ναι, Παναγιώτη, πάω του και σε 10 χρόνια πιστεύω θα έχω γίνει οικογενειάρχη και το επάγγελμά μου θα είναι μηχανικό στο κινητό. Με λένε Σωτηρία, πάω πρώτη ηλικίου και πιστεύω πως σε 10 χρόνια θα έχω πετύχει να κάνω την ηλικία εμφανάσταση που θέλω στη τεχνολογία. Πόσο σημαντική είναι η φίλη στη ζωή σου, έχεις πολλούς. Πιστεύεις ότι οι φίλοι των social media είναι αληθινοί? Με λένε Ειρήνη. Θεωρώ ότι οι φίλοι στη ζωή μας είναι πολύ σημαντικοί και ίσως τόσο σημαντικοί όσο η οικογένειά μας. Πιστεύω ότι έχω αρκετούς φίλους, αλλά ελάχιστοι αληθινοί. Και οι φίλοι των social media μπορεί κάποιοι να είναι αληθινοί, μπορεί κάποιοι όχι. Είναι ανάλογα το πρόσωπο και την σαν να μην ενδιαφέρει. Αφού όμως δεν είναι πραγματική επικοινωνία με άλλους, γιατί να χαλάμε τόσο χρόνο από τη ζωή μας πάνω σε έναν υπολογιστή που μας... Επειδή έχουμε τη στήση αυτή. Επειδή είμαστε και όλα μας. Διότι για κάποιο λόγο, το να έχεις πολλούς φίλους μου στο Facebook σε κάνει κάπως ευτυχισμένο, διότι πιστεύεις ότι σε γνωρίζουν πολύ και ότι έχεις πολλούς φίλους, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχεις σχεδόν κανένα. Αυτό όμως είναι ψεύτικο, δεν είναι. Είναι. Όμως μας ζούμε σε ένα κόσμο ψεύτικο. Love. One. Thank you. And
Γιατί αν φοβόμαστε ότι αν κάνουμε αυτό θα γίνει και αυτό, δεν θα προχωρήσουμε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των παιδιών της ηλικίας σας? Φοβόμαστε ότι θα το μιλάμε. Τα όνειρα. Έτσι δεν είναι? Τι σας χαρακτηρίζει, τους έφηβους, τι τους χαρακτηρίζει? Το ότι έχουν αυτή την ικανότητα, το ότι ονειρεύουν. Τι εμποδίζει, τι διαφοροποιεί έναν ενήλικα από έναν έφηβο? Ότι ο ενήλικας σκέφτεται συνεχώς τι? Το μέλλον. Το μετά, δεν ζει το τώρα. Και δεν μπορεί να κάνει όνειρα. Κυρία, έχει το φόβο της αποτυχίας ένας έφηβος, πάντα. Ο έφηβος ή ο ενήλικας? Ο έφηβος. Πάντα όταν κάνει κάτι, φοβάται ότι κάτι θα γίνει. Τότε γιατί κάνει όνειρα? Ναι, και αυτό δεν μπορεί να κάνει πραγματικό. Γιατί ελπίζει να κάνει στιγμή ότι γιατί ο έφηβος τι είναι, αισιόδοξος. Ναι. Έχει αισιοδοξία. Είναι ο λόγος που ζει ένας άνθρωπος βασικά, για να... Μπράβο. Ωραία. Πόσο συχνά νιώθεις ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος? Αν όχι πολύ συχνά, τι νομίζω ότι σου λείπει? Τι προσπαθείς να κάνεις για να βοηθήσεις τον εαυτό σου? Χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, πιστεύω. Λεφτά. Λεφτά. Να έχει κοντά του ανθρώπους που αγαπάει. Και να τον αγαπάει. Και να τον αγαπάει. Ωραία. Η αγάπη δεν είναι να ψυχάνει δύο περίες. Ξενά. Τα λεφτά έχουν μια σκιά. Δεν φεύγουν. Αγαπάς και γεια πέρα. Φαίνεται παρέμβιο. Κι άμα η Μαρία, η Γεωργία και η Κωνσταντίνα σε κοιτάει στην τσέπη, εσύ θα είσαι ευτυχισμένο. Όχι. Άμα έχετε έτσι να βοηθήσει στη μούρη. Ε. Πρέπει να μην τσέπη μου έρθει να έξω. Άμα η τσέπη αδειάσει, θα φύγουν για πλάκα. Θεωρείς τώρα αυτό σου ευτυχισμένο αν είσαι με κάποιον που κοιτάει από την τσέπη σου? Όχι. Αλλά θεωρώ πως θα είμαι ευτυχισμένος σε μόνο την τσέπη της. Η ευτυχία έχει να κάνει μόνο... Αφορά τέλος πάντων μόνο τις σχέσεις μας με τους άλλους. Δηλαδή ένας άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ας πούμε έχει κάποιος που να τον αγαπάει? Όχι. Δεν θα πρέπει πάνω απ' όλα κάποιος να τα έχει καλά πρώτα με τον εαυτό και μετά με τους υπόλοιπους. Κυρία, ναι, αλλά άμα είσαι μόνος σου, ευτυχία για να δείξεις αγάπη και να φέρνεις. Όχι μόνο. Είσαι μόνος σου. Ναι, αλλά αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου και δεν τον αποδεχτείς. Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να πεις και τον άλλο. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι πρώτα πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου και μετά να αγαπήσεις κι άλλους. Και πώς θα αγαπήσεις τον εαυτό σου? Πώς είναι εύκολο να αγαπήσεις τα λατώματά σου. Ναι, μετά από αποδεχτείς. Και το προτερήματά σου. Εσείς έχετε αγαπήσει τον εαυτό σας? Ναι, από πάνω. Όχι. Γιατί όλοι μου είναι ναι. Κύριε, προσπαθούμε να τον αλλάξουμε όπως θέλουν οι άλλοι. Ναι, προσπαθούμε να... Γιατί κάνατε το λάθος και δεν το κάνετε μόνο εσείς εδώ, γενικά. Γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, αλλά το κάνουμε όχι προσπαθώντας να μας αλλάξουν για να αρέσουμε σε εμάς, αλλά να αλλάξουμε για να αρέσουμε στους άλλους. Ακριβώς, γιατί το κάνουμε αυτό? Ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν θα μας κάνει ευτυχισμένους. Δεν έχουμε μια παρέα. Για να μην είμαστε μόνοι μας, για να μας αποδέχονται οι άλλοι. Στην εποχή μας υπάρχουν και κάποια πρότυπα. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Ναι. Και αυτά τα πρότυπα που... Χωρίς να είναι πάντα σωστό. Αυτό πήγα να πω. Ότι αυτά τα πρότυπα, δηλαδή εδώ δεν παίζει ρόλο η μεδία. Να αξιολογείς και να έχεις τη δυνατότητα να δεις αν αυτό που μου πλασάρεται είναι... Οκ. Μου ταιριάζει εμένα αυτό που μου πλασάρουν, αυτή η εικόνα που μου πλασάρουν, μου ταιριάζει εμένα. Δεν θα πρέπει εδώ, δεν παίζει εδώ ρόλο και η εκπαίδευση και η καλλιέργεια. Οι φίλοι δεν παίζουν εδώ ρόλο. Δηλαδή όταν ας πούμε έχεις φίλους που σε παρακινούν να γίνεις κάπως έτσι, αυτοί είναι πραγματικοί φίλοι. Όχι. Πραγματικοί φίλοι σε αυτό το που είσαι. Ακριβώς. Καλέστε λίγο. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Ποια πιστεύεις ότι είναι η επίδραση ενός αθλήματος στη ζωή σου? Ασχολούμαι με τον αθλητισμό, συγκεκριμένα παίζω μπάσκετ και κάνω και στίβο. Διάφορα αθλήματα στίβο. Πιστεύω πως
Δεν μπορώ να φανταστώ το μέλλον μου χωρίς κάποιο άθλημα. Γιατί η ζωή μου θα είναι μίζερη και παρετή. Άρα ο αθλητισμός βοηθάει σε πολλά πράγματα, σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς εκτονώς και μεριά σου. Σε βοηθάει να έχεις πειθαρχία. Ένας σωστός αθλητής είναι πειθαρχημένος. Ναι. Δεν τρώει όποτε θέλει, δεν γυμνάζεται όποτε θέλει. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφή. Αυτό δεν βοηθάει και στο σχολείο. Ναι. Τώρα, άμα έχεις να αποκτάς μια πειθαρχία, δεν σε βοηθάει και στο σχολείο. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Γιατί όχι πάντα. Γιατί μπορεί να ρίξεις όλη την ενέργειά σου σε αυτό και να παρατηρήσεις το σχολείο. Εννοώ ότι όταν, σε γενικές γραμμές, ότι όταν έχεις ένα πειθαρχημένο τρόπο ζωής, δεν μπορείς σε ένα επίπεδο να είσαι πειθαρχημένος και σε ένα άλλο. Καλά, τώρα εσύ με τον αθλητισμό δεν πάνε πει ότι σίγουρα θα είσαι πειθαρχημένος. Υπάρχουν πόσα παιδιά, ξέρω εγώ, που ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά με ένα από την άλλη μπορεί να είναι διάφορα. Μπορεί να χαρακτήρισουν. Ένα αθλητής μπορεί να καπνίζει. Όχι. Δεν μπορεί, αλλά κάποιος το κάνει. Αν θέλει να είναι καλός αθλητής, αν θέλει να είναι πρωταθλητής. Μπορεί να πίνει. Είναι πολλοί αθλητές. Μπορεί να κοιμάται ό,τι ώρα θέλει. Όχι, αλλά είναι πολλοί αθλητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό μόνο και μόνο επειδή έτσι έχουν αρχίσει και μετά. Ναι, αυτοί οι αθλητές είναι εδώ. Δεν είναι παράξενοι σε κάποιες μεγαλύτερες ομάδες, σε κάτι πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά. Εντάξει, δεν είναι ότι ξέρω αθλητές, αλλά δεν νομίζω πως αυτοί που είναι πρωταθλητές, ότι ας πούμε καπνίζουν, πίνουν σε σχέση με κάποια παιδιά. Πώς παίζουν μπάλα στο χωριό που δεν έχουν συγκεκριμένο τέτοιο τρόπο ζωής, ας πούμε. Δεν κοιτάνε τη διατροφή τους, καπνίζουν, πίνουν. Δηλαδή είναι ανάλογα το που είσαι. Τι σημαίνει για σένα αγάπη και έρωτας? Είναι δύο έννοιες που ταυτίζονται και την γνώση σου. Θεωρώ ότι ο έρωτας με την αγάπη ταυτίζεται από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, πρώτα ξεκινάει ο έρωτας και όσο έρχεσαι κοντά με ένα άλλο πρόσωπο, έτσι έρχεται και η αγάπη. Μοιράζεσαι στιγμές μαζί με τον άλλον, περνάς διάφορα μαζί. Δένεσαι και θεωρώ ότι είναι για τα δύο, δηλαδή, σε ένα κομμάτι. Στην ηλικία που είστε, πιστεύετε ότι περνάει εύκολα κανείς από το επίπεδο του έρωτα στο επίπεδο της αγάπης? Όχι. Και είναι και το ανάλογα με το άτομο που θα ερωτευτεί. Ίσως να μην είναι και το σωστό. Θέλει χρόνο. Αρκετό. Χρόνια ίσως. Χρόνια. Αλλά είναι και δύο ώρες πολύ γιατί όταν είσαι ερωτευμένος, όταν αγαπάς κάποιον και να μην είστε μαζί, πάλι θες να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένος. Ενώ όταν είσαι ερωτευμένος με τον άλλον, θες να είστε μαζί, να το ζείτε μαζί όλο αυτό. Άρα ο έρωτας σαν συνέστημα δεν είναι πολύ έντονο. Δεν περιέχει και συναισθήματα. Όχι, γι' αυτό το απογοητεύει το άτομο, κάνει σε ένα μίσο, έστω μια απογοήτευση. Ναι, δεν νιώθεις ζήλια, δεν νιώθεις πάθος. Ενώ στην αγάπη υπάρχει αυτό. Όχι. Η ζήλια υπάρχει. Η ζήλια στην αγάπη. Η ζήλια υπάρχει παντού. Στην αγάπη δεν υπάρχει. Γιατί αν αγαπάς τον άλλον, δεν ζηλεύεις ούτε. Δεν λέω ότι ζηλεύει. Είναι ανάλογα τώρα. Δηλαδή, αν ο άλλος σου έχει δώσει το δικαίωμα να ζηλεύεις. Κυρία, εγώ δεν ζηλεύω. Όταν αγαπάς κάποιον και βλέπεις ότι ένας άλλος μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο, ζηλεύεις τον άλλον, όχι αυτόν. Γι' αυτόν θες όμως να είναι καλά αυτό. Φυσικά, αυτό. Δεν θα είναι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο είναι. Σου αρέσει να συμπεριφέρεσαι με ευγένεια και σεβασμό. Πιστεύω πως πρέπει να συμπεριφέρεις στους άλλους, όπως θες και να σου συμπεριφέρονται. Δεν το κάνω πάντα όμως. Ναι, αλλά αν θέλεις ένα παιδί ή ένας φίλος σου να συμπεριφέρεται καλά σε σένα, πρέπει και εσύ να το συμπεριφέρεις έτσι. Ναι, μπράβο. Συμφωνώ ότι πρέπει να το κάνεις, αλλά θες να πεις ότι το κάνεις πάντα. Όχι εγώ. Όχι πάντα. Ναι. Εντάξει, να το εξαιρέσεις βέβαια. Ναι. Αλλά... Μα ζηλεύεις τον άλλον. Γιατί λες να είναι αυτός ένα κατσόμενο. Που δεν σκοτώνεις μετά. Τότε δεν είναι φίλος σου. Άμα ζηλεύεις τον άλλον, να βρεις ευτυχισμένο. Στο σχολείο φέρεστε στους μαθητές σας πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι! Άντε να κάνεις τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Γάφη, πάλι καρέκλες. Του είπα πετάχτε και καρέκλες.
Μειώντας τον άλλον, νιώθουν αυτή μια ευχαρίστηση. Υπάρχουν παιδιά που είναι λιγότερο δημοφιλή και στα οποία πολλές φορές ξεσπάτε. Εμένα, πάνω ξεσπάνε. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ανήκει στα δημοφιλή παιδιά. Έχω παρατηρήσει όμως ότι υπάρχουν παιδιά στο σχολείο σας, λιγότερο δημοφιλή και λίγο πολύ όλοι. Ή άνετα, ή έτσι εμένα, πολλές φορές ξεσπάτε πάνω τους. Δηλαδή, θες να κάνεις μια πλάκα. Ποιος είναι ο πιο εύκολος για να κάνεις μια πλάκα? Αυτός που δεν θα το αποδώσει. Ακριβώς. Αυτός που δεν έχει να φοβηθείς ότι θα σου πει, το ότι δεν θα μιλήσει καν. Άρα, τελικά δεν είναι τόσο εύκολο να φέρεσαι πάντα στους άλλους, έτσι όπως θες να σου φέρετε. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό εννοούσα πριν. Κάτι που δεν επικράτησε σήμερα μας. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερες που όταν κάνουμε ένα καλό σε κάποιον άλλον, το λέμε ότι όπως πήρε καλά και πρέπει κι εσύ. Ενώ όταν θα του κάνω μια βλακία, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, δεν ισχύει. Αυτό εγώ θεωρώ όμως αυτό ότι είναι λάθος. Ας πούμε, το καλό το κάνεις γιατί εσύ νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Και όχι απλά να το χειριστείς. Και να, δηλαδή, να κάνεις τον άλλον να σου έχει και υποχρέωση. Άρα, μότο σου ποιο είναι? Κάνε το καλό και ρίξε το καλό. Το καλό το κάνεις για σένα. Γιατί νιώθεις εσύ καλά. Και όχι το κάνεις γιατί περιμένεις ανταπόδοση. Γιατί αν είναι έτσι, δεν έχει νόημα, δεν έχει αξία αυτό που κάνεις. Έχει. Πόσο σημαντική είναι για εσένα η οικογένεια και οι φίλες να δημιουργήσεις κάποια δική σου? Γιατί για ανέγγιες δεν θα έπρεπε να κάνεις. Γιατί είναι όλο έξω. Θέλω να ζητήσεις. Έτσι είναι του χωρίς οικογένεια. Γιατί πιστεύεις. Πιστεύεις αν είσαι μόνος σου θα έχεις... Όχι μόνο. Για να μην υπάρχει να έχει γυναίκα μου λεφτά. Εσύ θα ήθελες να έχεις παιδιά άσχετα από τα λεφτά, θα ήθελες? Θα ήθελες. Πολλά ή λίγο? Όχι πολλά. Αναλόγως πως θα είναι τα μέτρα. Αν πληρώνεις τα τρία μέτρα, τρία παιδιά μέτρα. Δεν θέλω. Θα θέλατε να κάνετε οικογένεια μεγαλώνοντας? Γιατί όχι. Κυρία. Και ο χαρακτήρας και γενικά η συμπεριφορά του κάθε παιδιού. Βέβαια, όχι πάντα, μπορεί και μια φιλία ή οτιδήποτε άλλο να το αλλάξει αυτό. Αλλά πιστεύω πως τα περισσότερα ξεκινάνε από την οικογένεια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η οικογένεια είναι ένα. Όχι ένα, είναι από τα βασικότερα. Το βασικότερο που μπορεί κάποιος να έχει στη ζωή του. Χωρίς την οικογένεια. Δεν περνάς, ας πούμε, ευχάριστες στιγμές. Δηλαδή, δεν έχεις αληθινούς. Δηλαδή, κάποιοι φίλοι σου μπορεί και να μην είναι αληθινοί, ενώ η οικογένειά σου θα σε στηρίξει και λάθος να είσαι, θα σε βοηθήσει. Σου προσφέρει μια βάση. Ναι, προσφέρει μια βάση. Να μπορείς να βγεις έξω στον κόσμο, να τον αντιμετωπίσεις. Δεν έχεις μια ασφάλεια, τη βάση της οικογένειάς σου. Εγώ θα ήθελα στο μέλλον να κάνω οικογένεια. Με ελπίζω κάποτε να είμαι η σωστή μητέρα. Να παρέχω στην οικογένειά μου ό,τι της χρειάζεται. Θα προτιμούσες ένα true love ή ένα εκατομμύριο ευρώ? Με ένα εκατομμύριο ευρώ μπορεί να δημιουργηθεί ένα τρουλό. Ναι.
Δεν είναι ευτυχία. Το ξέρω. Δεν είναι ευτυχία. Δεν έχει βρει κανένα. Πιστεύω πως όλοι στην ηλικία μας το ίδιο σκέφτονται. Αλλά μπορεί σε κάποια χρόνια πάλι να αλλάξουμε ρόλο. Και σκεφτόμαστε πως είναι καλύτερο για την ηλικία παρά τα λεφτά. Αλλά κάποιο τέτοιο. Τώρα τριλό. Γιατί η αγάπη κρατάει. Και αυτό σε ανησυχεί. Τα λεφτά δεν τελειώνουν. Κυρία, κυρία, η αγάπη όμως δεν τρώει, άμα δεν έχεις λεφτά, τι θα το κάνεις να μονήσεις. Να ρωτήσω κάτι, αν έχεις λεφτά όμως, έχεις πολλά λεφτά. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτή που έχεις δίπλα σου δεν είχε τα λεφτά. Την έχεις πολλά λεφτά. Μας αρχή δεν πρέπει, να της δείξεις ότι έχεις πολλά λεφτά. Μπορεί να είσαι στα διάφορα, να μην δείξεις ότι έχεις χρήματα. Τα χρήματα σε βοηθούν να περνάς. Αλλά δεν νομίζω ότι τα κυρία, χρήματα... Κυρία, μας ενδιαφέρει, αν είναι ένα ζευγάρι... Ναι, όμως πλέον ένα μεγάλο ποσοστό συγκεκριμένο στη χώρα μας και γενικά ο γυναικείος πληθυσμός πρώτα κοιτάει για μένα τα χρήματα και μένα τα γάρια. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Το ότι γίνεται, γίνεται. Δεν το έχεις ζητεί κανένα αυτό. Το θέμα είναι αν είναι ωραίο να γίνεται ή αν έτσι θα έπρεπε. Δεν είναι ωραίο, αλλά θεωρώ ότι έτσι συνεχίσει να γίνεται. Όταν είναι όλα εύκολα και μπορείς εύκολα να αποκτήσεις οτιδήποτε επιθυμάς,